Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τη δίκη. Βέβαια, σήμερα ξεκίνησε, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να αποκαλύψει. Ξεκινά σήμερα. Υπολογίζουν περίπου να κρατήσει τουλάχιστον ένα δίμηνο. Δικάζεται και η Λεπέν, έτσι, είναι 26 στελέχη. Α, και η Λεπέν, μάλιστα. Εθνικής, ναι, είναι 26 στελέχη της Εθνικής Συσπήρωσης και η Μαρίν Λεπέν και ο Ζαν Μαρίν Λεπέν, ο πατέρας της, ο οποίος βέβαια δεν θα παρέχει, είναι 96 χρονών και γενικά δεν είναι καλή η υγεία του. Αφορά η κατηγορία την υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, 7 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να... Ουσιαστικά έπαιρναν τα κονδύλια, και να το πω απλά, και τα έδιναν σε ανθρώπους μέσα στο κόμμα, που λεγόταν τότε Εθνικό Συναγερμός, ναι, λέγοντας ότι είναι βοηθή. Αυτό γινόταν μεταξύ του 2004 και του 2016, γιατί βλέπετε ήταν και στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα αναμένεται περίπου στο τέλη Νοεμβρίου η απόφαση. Φυσικά η πλευρά Λεπέν λέει ότι δεν έχει κάνει κάποιο αδίκημα. Σε περίπτωση όμως καταδίκης της ίδιας, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάξης μέχρι και δεκαετία. Αυτό βέβαια δύσκολα δεν ξέρω αν θα γίνει. Δύσκολα. Το σημαντικότερο όμως είναι αν θα της απαγορευτεί να διεκδικήσει και να είναι σε δημόσιο αξίωμα. Για 5 τουλάχιστον χρόνια. Αυτό είναι αυτό το σοβαρό. Δεν μπορεί να είναι υποψήφια. Δεν θα είναι. Άγια σου. Εκεί είναι. Όλο το κλειδί είναι εκεί. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σου ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίζα μου. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.